Στο προηγούμενο διάστημα πριν από το ατύχημα το οποίο συνέβη στο Ελληνικό, αν και προβλέπονταν από την νομοθεσία η τοποθέτηση κυκλειδωμάτων με συγκεκριμένο διαχωριστικό και πάνω και μεταξύ των κυκλειδωμάτων, δεν εφαρμόζονταν. Ακατάλληλες περιφράξεις, ελλιπή έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού, ανεπαρκή ή παντελή έλλειψη φύλαξης στις παιδικές χαρές, διαπιστώνει σε παρέμβασή του ο συνήγορος του πολίτη. Οι διαπιστώσεις που έχουμε, στις οποίες έχουμε καταλήξει και τις οποίες παρουσιάσαμε πρόσφατα με σχετικό δελτίο τύπου, έχουν να κάνουν κατά πρώτον με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση, δεν υπάρχουν ενιαία στάνταρ τα οποία να εφαρμόζονται από όλους τους Δήμους, διότι πρόκειται περί αρμοδιότητας των Δήμων για τη φύλαξη και την περίφραξη των παιδικών χαρών. Πολίτες έθεσαν το ζήτημα στο συνήγορο του πολίτη, ο οποίος εξέτασε αυτές τις αναφορές και διαπίστωσε ότι δεν προβλέπονται συγκεκριμένα πρότυπα για τους τρόπους περίφραξης και φύλαξης των παιδικών χαρών, παρότι είναι υποχρέωση των Δήμων. Θα πρέπει λοιπόν οι Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών υποχρεωτικά να διενεργούν αυτοψίες στους χώρους πριν καταλήξουν στην απόφαση για χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλότητας. Έχουμε διαπιστώσει το βράδυ μπαίνουν με τα σκυλιά κάποιοι κύριοι και για να μην τα κυνηγάνε και τα έχουν μέσα και κάνουν τις ακαθαρσίες τους. Πιστεύω φύλαξη θα ήταν το καλύτερο. Ο κάθε Δήμος αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τα προβλήματα λειτουργίας και φύλαξης των παιδικών χαρών, ενώ ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα διαπιστώνονται βανδαλισμοί. Το σημαντικότερο πρόβλημα, όχι μόνο στις παιδικές χαρές, αλλά γενικότερα σε όλα τα δημόσια έργα, είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει σχέση με την συντήρηση και την φύλαξή τους. Σπαταλάμε πάρα πολλά χρήματα για να δημιουργήσουμε πραγματικά στολίδια, τα οποία όμως στη συνέχεια, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, καθίστανται προβληματικά. Την ανεπαρκή φύλαξη και τις γόπες που υπάρχουν από τους γονείς κυρίως γύρω-γύρω, τις οποίες πιάνουν τα παιδιά και μπορούν να βάλουν στο στόμα. Η ανεξάρτητη αρχή τονίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας και φύλαξης θα πρέπει να διαρκούν όλο το 24ωρο, ενώ για τους Δήμους με σοβαρά οικονομικά προβλήματα θα πρέπει να προβλεφθούν από την πολιτεία κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία ή οργάνωση εθελοντικών δομών για το σκοπό αυτό.